Εγώ έχω μάθει να δίνω αναφορά στην κοινωνία, να προσφέρω στην κοινωνία ο τρόπος διαχείρισης του Δημάρχου προσωπικά και μιας μικρής ομάδος που διαχειρίζεται όλα τα θέματα, με έφερε αντίθετο. Αυτό είχε ξεκινήσει από πολύ καιρό. Είναι γεγονός ότι εγώ έκανα την υπέρβαση και στήριξα τον κύριο Βάμβουκα προερχόμενος από άλλους πολιτικούς χώρους, εκτιμώντας ότι μπορεί να προσφέρει στη δεδομένη στιγμή τα καλύτερα στο Δήμο Χανίων. Δυστυχώς διαψεύτηκα. Και θα ήθελα να τονίσω ότι κοντά μου έχουν διαψευτεί και η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που στήριξαν τον Δήμαρχο. Η πορεία έδειξε ότι δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα του πολίτη, με τις επιχειρήσεις, με τον τρόπο διαχείρισης των πάντων που αποφασίζω και διατάζω. Και όλοι οι πρώτοι τουλάχιστον του συνδυασμού που εκλεγήκαμε με τον κύριο Βάμβουκα είμαστε εκτός της ηγετικής ομάδος, διότι διαφωνήσαμε με τον τρόπο διαχείρισης των θεμάτων. Κάθε μια εβδομάδα ή κάθε 15 μέρες έχουμε ένα συγκεκριμένο στόχο, ο οποίος δεν είναι κατόπιν επεξεργασίας ότι πρέπει να γίνει παρέμβαση, αλλά παίρνουμε κάτι συγκεκριμένο και το πυροβολάμε. Καταστηματάρχες, τα περίπτερα, οι αμαξάδες. Τώρα τελευταίο είναι το ΔΥΠΕΘΕΧ. Προφανώς δεν τους αρέσει ο Αεράκης και ο Δήμαρχος θέλει κάποιον άλλο, ο οποίος θα είναι φίλος του, δεν ξέρω, πολιτικός ή οικογενειακός, για να τον προτείνει. Πολιτικά πώς θα βλέπετε, πού το βλέπετε να κινήσετε, κύριε Φραγκάκη? Εγώ σε πράγματα που πραγματικά είναι σωστά και αυτά θα τα στηρίξω. Σε πράγματα τα οποία είναι η μέγιστη πλειοψηφία, θα αντιδρώ ως προς τις επιλογές του Δημάρχου. Να ξέρετε όμως ότι η συντριπτική πλειοψηφία διαφωνεί. Ελπίζω οι συνάδελφοί μου κάποια στιγμή και αυτοί θα ακολουθήσουν το δρόμο που αυτόν πραγματικά θέλουν να επιλέξουν, αλλά για διάφορους λόγους ο καθένας δεν τοποθετείται ή δεν συμμετέχει τόσο αντιδραστικά όσο εγώ.